Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, το ξέρω ότι γράφει, αλλά δεν θα τα βάλουμε. Αυτά που είπαμε πιο πριν δεν θα τα βάλουμε, τώρα ξεκινάμε. Η Ξένια ρεκ τι κάνει. Καλή ερώτηση. Όπως καταλάβατε, αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να πούμε πολλά άσχετα πράγματα. Γιατί το περιεχόμενο του είναι αδιάφορο. Είναι αδιάφορο. Όχι ότι δεν το κάνουμε στα άλλα βίντεο, θα πω εγώ. Καλά, ναι. Εσύ. Αλλά σε αυτό μπορούμε να το κάνουμε λίγο υπάρχει παραπάνω. Υπάρχει ιδιαιτερότητα όμως εδώ, ναι. Φίλε μου, Θεόδωρε. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι θα λέγαμε ότι, ότι στο θέμα της εθνικής ομάδας μπορεί να, μιλήσει, να πεις ό,τι θες. Γιατί πρώτον, κανείς δεν, δεν ασχολείται κανένας. Να πεις ότι δεν θα σε πρίξει κανένας στο σπίτι γιατί είπες αυτό. Δεν έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟ Κάρι να σου πει. Φεύγουμε να βγάλεις καρκίνο στο λάριγκα. Δεν έχει τέτοια. Οπότε, ό,τι και να πεις, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να σε πάρει ένα γραμμένο τηλέφωνο που λέει λόγος και να σου πει μαμού σου του και ιστορία. Είναι γραμμένο, θα στα γράψει. Είναι και δικηγόρο γραμμένο, μη σκάει καμιά μήνυση. Θα στα γράψω γραμμένο. Θα σου κάνω μήνυση έτσι που έλεγε η Ζέτα στο τέτοιο. Έρε, κάτι μηνύσει που θα πέσουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι πίστευε εσύ πριν από καιρό όταν κληρωθήκαμε με τη σκουάτρα Τζούρα. Πώς? Ότι θα, το, θα κάναμε ένα βίντεο έτσι που δεν θα λέγαμε για την εθνική. Ναι, είναι απάντηση. Καλά, εννοείται. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, τι περίμενε, να πάμε στην Ιταλία και να παίζουμε τέρμι κορυφή. Εγώ, ναι, αυτό περίμενα, όχι. Λοιπόν, Ιταλία-Ελλάδα παίζει την Πέμπτη. Το μάτσο πότε παίζει. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Α, ωραία, ούτε καν ξέρουμε πότε παίζει. Μίστηση την Πέμπτη. Δεν θα δεις, προκριματικά θα δεις. Ελλάδα! Λοιπόν, 10 παρατέταρτο το Σάββατο. Το ήξερα πότε παίζει, έτσι. Να σου πω κάτι. Τι καλύτερο. Υπάρχει καλύτερο Σαββατόβραδο από αυτό. Όχι. Γιατί και το Σάββατο δεν έχει GNTM, νομίζω. Δεν έχει, όχι. Έχει έξοδα όμως, ποτάρες. Θα έχουμε γυρίσει και από το Winter Trip. Θέλω να σου κάνω μια straight ερώτηση. Αυτό με τα φίδια θα το κάνεις. Μόνο straight, φίλε. Με τα φίδια θα το κάνεις. Ναι, ρε, δεν κολλάω ρε μαλάκα. Ναι. Ποιος τα χαμεί τα φίδια, ρε. Μαλάκα από χωριό είμαι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Από χωριό είμαι. Μην ξέρω φιδέμπορος είσαι. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσε καλά να πούμε. Αυτός που έπαιρνε παλιά λινοφρένια, το θυμάσαι το φιδέμπορο. Ξέρεις ποιους λένε φιδέμπορος, το ξέρεις. Όχι. Δεν το ξέρεις. Όχι. Φιδέμπορας είναι αυτός ρε φίλε που λέει ψέματα. Α, ναι, 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 λέει φίδια που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι και το κλασικά από το στρατό είναι αυτά όλα. Ναι, ναι, αρχίσαμε, Γενικά το φίδι. Όταν αρχίζει με το στρατό, αρχίσαμε. Το φίδι στο στρατό είναι πολύ, είναι πολύ πιασάρικο. Ναι, γιατί είναι έχει πολλούς. Όχι, είναι και αυτός που δεν κάνει τίποτα. Ναι, φιδιάζει, και αυτός που λέει δεξιά που λέει και αριστερά λογάκια. Μπράβο, ναι, εγώ πονηρός. Ναι. Αλλά είναι και αυτός που, δεν, αυτός που λέει ψέματα. Δηλαδή είναι τριπλή. Α, δηλαδή, δηλαδή ό,τι θες να πεις στο στρατό μπορείς να πεις φίδι. Ναι, είναι φίδι. Εκτός αν είναι ο... Είναι και ο προβλεπέ, λέει, είναι και ο... Όχι, όχι, δεν ο προβλεπέ δεν είναι φίδι. Ούτε η καμπανόφατσα. Αν το κάνω. Η καμπανόφατσα είναι σταθερή. Θες να κάνουμε μια μέρα ένα βίντεο μόνο για στρατό. Ναι, ρε, ναι. Ή να τα βάζουμε στα άλλα. Όχι, ρε, μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστά βίντεο για στρατό. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για στρατό. Έχω ψυχολογικά! Έχω ψυχολογικά! Τι για τα νιά μου ολοπλέ! Μόνο περιπολικά! Δύο γλώσσες πάνω στο πούτσο μου! Δεν τους μιλάνε για μας! Μη μου λες πως μ' αγαπάς! Ξέρω ότι δεν μ' αγαπάς! Και βασικά να σου πω κάτι, ένα βίντεο πολύ πολύ χρήσιμο ξεκινάει θα είναι συμβουλές για παιδιά που πάνε στο στρατό. Ναι. Γιατί πολλοί πάνε στο στρατό και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Σωστά. Νομίζουν ότι είναι αυτό το κλασικό και που λένε. Θα τους πούμε εμείς. Φυσικά θα τους πούμε εμείς. Okay. Αυτά που δεν πρέπει δεν να κάνουν. Κατάλαβα, νόμιζα θα βάλουμε κάποιους άλλους. Νομίζουν όλοι ότι να, εκεί θα περάσει, ξέρω εγώ, να τους δίνουν το κλασικό να κοιμάσεις όσο περισσότερο μπορείς. Ναι. Λες και είναι απόλυτα εύκολο να κοιμάσαι όποτε θες, ας πούμε. Ναι, όχι όποτε θες, δεν λένε αυτό. Είδες πώς φαίνεται. Όποτε βρίσκεις ευκαιρία να πηγαίνεις για ύπνο. Μην ναι, απαγορεύεται υποτίθεται το μεσημέρι, δεν σε αφήνουν υποτίθεται. Ανάλογα που είσαι, βέβαια, έτσι, έτσι. Ξαναλέω. Ανάλογα ναι. Που είσαι. Ναι, επειδή όμως τα περισσότερα στρατόπεδα δεν είναι προβλεπέ στην Ελλάδα. Ναι, άμα πας στον Εύρο είναι. Εσύ και οι φίλες σου θα στάξετε. Όπως το είχαμε πει μαλάκια, α πούμε. Το λες μόνος, δεν χρειάζεται να πω. Εντάξει, εγώ δεν πήγα ναυτικό, Θόδωρε, συγγνώμη. Ποιος πήγε ναυτικό. Λοιπόν, να σε επανέλθουμε γρήγορα στο θέμα του βίντεό μας. Ιταλία-Ελλάδα, η Ελλάδα είναι για τα σκυλιά, να την κλαίνει οι ρέγγες. Και έχουμε και τον Ντελίχτ, πώς λένε το προπονητή μας. Φανσίπ. Φανσίπ. Φανγκάλ. Φανσίφτ. Κλάιφερτ. Να αφήνει έξω, σχεδόν όλη την παλιά φουρνιά της εθνικής. Ναι, κοίταξε εδώ. Και σίγουρα τα τοτέμ. Εδώ θέλει τώρα κουβέντα το θέμα αυτό και θέλει κουβέντα σοβαρή. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πλάκα με τέτοια ζητήματα. Δηλαδή με ζητήματα που έχουν να κάνουν με Μανολάπη, Πασταθόπουλο, το Ρωσίδη, με παίκτες οι οποίοι είναι τοτέμ. Και με τι θα κάνουμε πλάκα. Μα δεν κάνουμε πλάκα με αυτούς, κάνουμε πλάκα με το ότι τους άφησε έξω. Με παίκτες οι οποίοι είναι ο Νίκος Γκάλης του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ο Πασταθόπουλος. Τώρα κάνεις πλάκα. Με παίκτες που είναι. Αντ' όχι, ο Φιλίππου. Ο Τσέκο, Μινάς Τσέκος. Με τέτοιους παίκτες. Πλάκα εγώ δεν σηκώνω. Γιατί είναι οι δύο μεγαλύτεροι στόπερς στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όχι. Δηλαδή τώρα εσύ με την ηρωνία που πουλάς. Συντάσσεσαι με τον Φαντεσάρ. Πλάκα σπάς, εννοείται όχι. Εννοείται όχι. Είμαι απέναντί του. Αυτός θα με βρει απέναντί του, να ξέρεις. Ναι, αυτός θα με έχει απέναντί. Αυτός έχει έρθει ζει στην Ελλάδα. Να αρχίσουμε λίγο την αρχή. Να αρχίσουμε τα σοβαρά.
Τι έχει, έχει κάνει κάτι δηλώσεις τώρα, ναι, ότι... Μίλησε στην Νόβα, ναι, κάποια στιγμή. Μόνο Νόβα. Νόβα, Νόβα. Φίλος μου, με αυτόν εδώ σας κλείνω, θα του δώσω και ένα φιλάκι. Και είπε το εξής. Το ρωτάει κάποια στιγμή ο φίλος μας, ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ενθυμούμε αυτή τη στιγμή το όνομά του. Αν το θυμούμε θα το έλεγα. Το πιθανότερο όχι. Λοιπόν, δεν αποκαλεί ποτέ τις πηγές. Τον ρωτάει τι κάνει, εγώ είστε τώρα λέει στην Ελλάδα, τι κάνει. Γιατί, για τους, είστε προπονητές της Ελλάδας, δεν το έχω καταλάβει. Για τους προπονητές, για τους προπονητές που είναι ομοσπονδιακοί, συνηθίζουν κάποιοι να μην μένουν εδώ, πηγαίνουν, έρχονται, τέλος πάντων. Λοιπόν, λογικό, ναι. Τώρα λέει ειδικά υπάρχει... κάποιοι που δεν έχουν και στόχο όταν παίζουμε. Σωστό. Υπάρχει στόχο, θα τα πούμε συνέχεια. Ναι. Τώρα υπάρχει λέει αρκετή δουλειά. Γιατί βλέπω διαρκώς παιχνίδια και παίκτες. Πήγε τώρα Λαμία Πανετολικός. Δεν ξέρω, ναι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει και... ναι, να του έχει κεντρήσει κάτι το ενδιαφέρον κάποιο. Έχει έναν καλό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν Έλληνα. Γιατί έχει αρχίσει ήδη να μιλάει. Παίρνει. Ναι. Σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο. Για βάλτε να δούμε. Για βάλτε να δούμε το Μωράρ. Συνέχεια ανέλαβαν τράπεζα. Οκ, αυτός μπορεί να γραφτεί τώρα στην ατζέντα. Αυτός αγόρι μου είναι Έλληνας, τελείως. Άπαξ και χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Ναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Άπαξ και ξέρεις πού να τη χρησιμοποιήσεις. Ναι. Δηλαδή είναι απλά να τη λες. Είναι διαβατήριο νομίζω. Το Ζέκα όταν πήγε να πάρει την ελληνική υπηκότητα, το ρώτησα πρώτα την αγαπημένη του βρισιά. Είπε και μετά του δώσανε. Πάρτο. Έχει και ένα βίντεο από την ΕΠΟ για το, με τον Ζέκα που του κάνουν 10 ερωτήσεις και τις ξέρει όλες. Και μάλιστα από κάτω στα σχόλια, στο YouTube το βίντεο, θα σας από κάτω στα σχόλια λένε ότι παίζει να ξέρει παραπάνω του από μέσα Έλλη. Γιατί ήξερε τα πάντα. Έτσι τις απαντάει. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν χαρτιά πίσω και το δείχνανε. Πάντως μιλάει καλά ελληνικά παραπάνω στον Ζέκα. Λοιπόν, και τι είπε ο φίλος του. Και λέει τώρα, κάνω και τη δουλειά γιατί βλέπω παιχνίδια. Πήγα στην Ακρόπολη η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγα και στην Πλάκα. Όπως και όλοι οι άλλοι τουρίστες λέει στην αρχή. Άρα μα, το δήλωσε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα λέει, ότι εγώ παιδιά είμαι τουρίστας. Είμαι Ολλανδός τουρίστας, ήρθα εδώ με κάλτσα και διχάλα και το σανδάλι εκείνο το περίεργο και βλέπω τα αξιοθέατα. Μιλάει και ελληνικός λίγκος. Ρε παιδί μου. Μιλάει και ελληνικός λίγκος. Λίγκος, ελληνικός λίγκος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Yes. Κούβεντος. Κούβεντος, α, μπράβο. Ναι, κοίτα. Καλό είναι, φίλε, να έχεις αυτογνωσία. Δηλαδή να ξέρεις ότι ήρθα εδώ, παιδιά, οκ, θα κάνουμε δουλίτσα. Αλλά να δούμε λίγο τα αξιοθέατα. Δηλαδή να πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, να πάμε σε κανένα μουσείο. Τι, να δούμε την Πάολα, να πάμε να δούμε την Ακρόπολη, τα αξιοθέατα. Να πάμε για κανένα ποτάκι το βράδυ, ξέρω εγώ, εκεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι κοσμοπολίτης ο άνθρωπος. Δηλαδή. Να πάμε ένα Αλκατράζ το βράδυ. Αλκατράζ, βέβαια, δυνατό. Δυνατό. Και εκτός από όλα τα άλλα, να πω και το εξής. Ο τύπος αυτός. Είναι δύσκολο να βγει από την προηγούμενη ζωή του. Η προηγούμενη ζωή του ήταν άνεργος ο άνθρωπος. Δηλαδή κάνα δύο χρόνια. Ρε φίλε, είναι απότομη αλλαγή. Δεν είναι γελάτε. Δεν είναι εύκολο. Θα είναι και σε λίγο. Θα βγει σε λίγο. Δεν είναι εύκολο να μπλέξει κατευθείαν με δουλειά. Σκέψτε το. Πόσο καιρό ήστανε? Είμαι κανένα 8 χρόνια. 8 χρόνια άνεργο. Ναι, με 4 παιδιά. Δηλαδή όταν γυρίζει από άδεια. Είσαι μπλαζέ, ρε φίλε. Σκοτζό μέρες, δεν μπορεί. Άρα ουσιαστικά τα πρώτα του μάτς με την Εθνική Ελλάδα ήταν η Δευτέρα και Τρίτη μετά από άδεια. Ναι, γύρισε από άδεια, Δευτέρα, Τρίτη ήταν. Άρα τώρα βρίσκει τα πατήματά του που ξύλωσε όλη την Εθνική. Μπράβο, ναι. Τώρα αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Τώρα βλέπουμε τον κανονικό φάση. Μπράβο, ναι. Μαζί σου. Ναι. Όλα αυτά είναι μαζί σου. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα για το παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται το Σάββατο για την εθνική μας ομάδα στην Ιταλία. Να πω ότι καταρχήν η Ελλάδα έχει τραγική παράδοση με την Ιταλία. Στον πρώτο γύρο χάσαμε εύκολα με την Ιταλία. Χάσαμε 0-3, το δίναμε όσο είχε να θυμάσαι. Λοιπόν, αυτό. Μου διαφεύγει αυτή η προφορία. Δεν χρειάζεται να την αποθηκεύσω κιόλας, δεν θυμάμαι. Δεν απορώ εσύ πως τη θυμάσαι. Νομίζω το 0-3 ημίχρονο. Ναι, ήταν 0-3 ημίχρονο. Στο 33 ήταν. Εντάξει, την πιστέψαμε την εθνική ομάδα. Fair play κάναμε. Δεν κάναμε λάθος. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν κάναμε fair play. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε πολλά. Είδα μας έβαλε γκολ ο Μπονούτσι που τώρα γίνεται χαμός εκεί πέρα με το interview που πήγε και έδωσε το χέρι στο Ρόκι. Καλά, εντάξει, γιατί. Τώρα μιλάμε για την Juventus. Δηλαδή, μιλάμε για την πιο βρώμικη ομάδα που έχει ποτέ. Δεν υιοθετώ. Μιλάμε για την πιο βρώμικη ομάδα που έχει. Κοίτα, όταν θα μιλάς για μεγάλες ομάδες. Καταρχήν, τώρα θα πάω πλήρω το στόμα μου. Με το που είπα δύο φορές αυτή. Σαν το Voldemort, είναι το Harry Potter. Δεν πρέπει να το λες. Θα βρωμάει το στόμα σου. You know who. Θα πλύνω το στόμα μου. Ναι, τη μεγαλύτερη λέρα που έχει γίνει. Να σου πω κάτι. Τι έγινε την Juventus. Τι έγινε την Juventus. Τι έγινε, ρε φίλε. Εντάξει, κάνω μια κακή εμφάνιση. Κάτσε πάλι πρώτο είμαι. Δεν είσαι πρώτο. Όχι, δεν είσαι πρώτο. Δεν είσαι, ρε μαλάκα, μην επιμένεις. Είσαι πρώτος ξαφνικά, έγινες Ιντερ. Ναι, δεν είμαι πρώτος. Πώς τους γάμισες έτσι, ρε πατέρα. Ναι, εγώ θέλω να δω λίγο το τέτοιο με τον Μπονούτσι και το Ρόκι. Θέλω να το δω τώρα. Θέλω να το δω. Γιατί του δίνει το χέρι και κάνει έτσι, high five. Γιατί του δίνει το χέρι, μαλάκα, γιατί η Γιουβέντους είναι γνωστή. Τι κάνει στην Ιταλία. Έχει πέσει κατηγορίες για αυτό το πράγμα. Τι να συζητάμε τώρα για τη Γιουβέντους. Παλιά, όχι τώρα. Ναι.
Παλιά. Ναι. Τώρα. Ναι. Εγώ δεν υιοθετώ παλιά. Τώρα. Ωραία. Πάμε λίγο στο δικό μας τώρα εδώ πέρα. Το λοιμό. Ο Φαζίβ άφησε εκτός του για να το πάρουμε λίγο σοβαρά για τον κόσμο που δεν ξέρει. Γιατί είμαι σίγουρο ότι πολλοί δεν ξέρουν γιατί δεν ασχολούνται με την εθνική. Ναι, και δεν του ενδιαφέρει και μάλλον. Αλλά οπότε εντάξει, εμεί θα του το πούμε με τον ωραίο μα τρόπο. Ναι, αλλά πώ λέμε εμεί. Αυτό θέλω να πω. Με τον ωραίο μα τρόπο θα το ακούσει να πούμε. Να πούμε ότι άφησε εκτός Μανολά Σάμαρη το Ρωσίδιο που αποχωρεί κιόλα λογικά την εθνική ομάδα. Δεν νομίζω να ξανακληθεί. Είναι και 34 χρόνων πλέον και δεν είναι ότι παίζει και συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Και τον Παπασταθόπουλο. Λοιπόν, πάντω τα τελευταία παιχνίδια παίζει με τον Ολυμπιακό και με τον Ερυθρό Αστέρα και λέγει και με τον Άρη ξεκίνησε βασικό. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι βασικό. Θα μπορούσαν ήθελα να τον πάρουν. Ναι, δεν είναι βασικό ούτε στον Ολυμπιακό αυτό εννοώ. Και να σου πω κάτι, είναι και λίγο άδικο για μια φουρνιά ποδοσφαιριστών ας πούμε, να παίζουν έναν αγώνα με μια τόσο μεγάλη ομάδα και να μην είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι. Εντάξει, ρε παιδί, και να είναι μια ήττα. Ναι, αλλά ο ίδιο ο Τροσίδη είπε τώρα μετά το μάτι με τη Φιλανδία, αν θυμάσαι, είχε πει ότι δεν περιμένα καν να παίξει. Εδώ φαίνεται ότι τα αποδυτήρια δεν τα έχει κερδίσει ποτέ κανένα προπονητή μετά τον Σάντο. Ναι, ναι, όχι, είναι κακή κατάσταση. Και ο Σάντο έχει κερδίσει του παίκτε, όχι όλα τα αποδυτήρια. Γιγαντώθηκε το πρόβλημα με τον Άγγελο. Εντάξει, και έγινε τραγική η κατάσταση. Λοιπόν, να πω ότι κόπηκε ο Μητρογλου ξανά γιατί δεν πολύ παίζει κι αυτό. Κόπηκε ο Πασχαλάκης ο οποίος είναι τεφορμέ. Πασχαλάκης είναι τεφορμέ, αλλά κάτσε εγώ. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος και είδα έναν influencer παύλα YouTuber να αναλύει το λόγο αυτόν. Ναι, για να δούμε. Η καταστροφή σου θα είναι η Τούνη. Στο λέω εγώ που σε συμπαθώ σαν goalkeeper και μέσα σε εκθέσει φέτος. Η Τούνη είναι για αυτό το στυλ. Εγώ αν την είχα στα 30 μου και έπαιζα στον ΠΑΟΚ και δεν ήμουν 1,75, ήμουν 1,95 και ήμουν κούκλος και δεν είμαι όπως είμαι τώρα, θα την είχα αυτή τη βιόλα. Εγώ στα 51 την Τούνη Πασχαλάκη δεν την απαυτώνω. Να με πληρώνει. Στα 51 εγώ την Τούνη δεν την πηδάω. Πάμε στις γραμμές τώρα. Άντε μπράβο! Εσύ υιοθετείς με αυτά που λέει ο Ρα. Καταρχήν δεν νομίζω ότι ισχύει κιόλας γιατί η ίδια η κοπέλα το διέψευσε. Ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν τον ξέρω καν τον άνθρωπο, άρα λογικά ισχύει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε είναι σαν τον κόκκαλη με τους προπονητές. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ωραίο της υπόθεσης είναι το άλλο που το ρωτάνε, θα το ρωτήσουμε κι εμείς. Mm. Αν έρθει ποτέ, μας ευλογήσει ο Θεός ποτέ να τον κάνουμε. Το ραπ. Ναι. Εντάξει, κάτι προσπαθούμε. Κάτι προσπαθούμε. Αν έρθει αυτή η ώρα. Ναι. Λοιπόν. Τη μεγάλη στιγμή στην καριέρα μας. Έτσι. Είναι ακόμα ένα. Πώς έχει που λέμε ο εξάστερος. Πώς λέμε ο Παναθηναϊκός είναι ο εξάστερος. Μπράβο, ναι. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε ένα αστέρι. Ένα αστέρι. Ναι, έτσι είναι. Και άλλοι ήταν σημαντικοί που ήρθαν, αλλά το αστέρι είναι. Αν έβαζα ακόμα ένα, θα βάζα τον Ασλαμά. Μάρια γνώμη για κολοδάχτυλο γυναίκα σε άντρα. Το απόλαυσα εψέ το βράδυ. Ντόμπρα παλικαρίσια. Άντε, δύο. Ναι. Δύο αστέρια. Ναι, και το ωραίο το ερώτημα είναι που κάποιος μου του κάνει: άντε, εσύ είσαι 51 και δεν την έκανες. Αυτή σου καθόταν, μωρέ, αλλά κάτι λέει. Όντως, ναι, γιατί ο ραπ δεν τη θέλει. Ναι, ο ραπ δεν τη θέλει. Αλλά την Τούνη δεν τη ρώτησε κανένας αν θέλει το ραπ. Μπράβο, ναι. Και εγώ λέω: δεν θέλω την Πελούτσι. Να, την έχω απορρίψει. Δηλαδή. Ναι, αυτή όμως δεν σε έχει απορρίψει γιατί δεν έχει ερωτηθεί. Δεν ερωτήθηκε. Άρα στην ατμόσφαιρα πλανάται ότι μπορεί και να σε θέλει. Μπορεί και να θέλει. Να σου πω κάτι, έτσι είναι, φίλε. Γιατί μπορεί να. Άρα η Τούνη μπορεί και να θέλει το ραπ. Μπορεί και να θέλει το ραπ. Μπορεί και να μην θέλει. Θα το ρωτήσουμε ξανά. Ναι. Να έπρεπε να ζητήσει διευκρινήσει, εξηγήσει που λέει και η ταινία. Θα ρωτήσουμε και την Ιωάννα, αν έρθει εδώ που κάνει φορά. Πω, φίλε, αυτό θα είναι ένα ακόμα μέσα. Θα είναι τρία αστέρια. Θα ήταν τρία αστέρια. Βασικά θα είναι δύο αστέρια για να βγουν του λόγου. Και όχι, ένα τρίτο το πίσω το αστέρι που είναι η Πούλια. Όχι, εκεί άλλα δύο. Είναι τέσσερα. Εκεί άλλα δύο, σωστά. Ναι. Η Πούλια και ο Γερινό. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο προϊστορία για να πούμε τα άλλα μετά που είναι πιο πια σάρκα. Ωραία. Πε την προϊστορία να τελειώσουμε. Είναι 18 αγώνα κόντρα στην Ιταλία, η Ελλάδα. Έχει μόλις δύο νίκες. Η τελευταία είναι το 72 σε φιλικό. Το 72 εμένα γονείς μου δεν ήταν καν παντρεμένοι. Να. Εντάξει. Η μάνα μου ήταν 13 χρόνια. Να. Το 72. Τότε κερδίσαμε την Ιταλία τελευταία φορά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Η παραδόση είναι για να σπάνε. Ισχύει αυτό. Αυτή δεν θα σπάσει. 11 νίκες πήραν οι Ατζούρι. 5 μάτς έληξαν ισόπαλα. Ατζούρι λένε το αγκούρι στην Κρήτη. Καλά, στην Κρήτη τέλος ναι, πάντων. Επειδή το κατάλαβες το συνειρμό. Λένε το αγκούρι, ναι, ατζούρι. Δεν το λέω γιατί είσαι από την Κρήτη. Λοιπόν, όπως έχει υποθεί μια πολύ δυνατή απάντηση. Στο Λούφα και Παραλλαγή, το καινούργιο. Το σύγχρονο το Λούφα και Παραλλαγή. Που είναι ο κριτικός, μιλάει κριτικά. Που τον παίζει νομίζω. Ναι, μην την πει. Είπες δεν θα το πεις όμως. Γιατί το λες. Δεν το λέω εγώ, θα το πω το λέει στην ταινία. Και του λέει κάποια στιγμή. Του λέει πόδι Τούρκου, λέει δεν πάτσε ποτέ λέει στην Κρήτη. Και του λέει ο άλλος λέει γι' αυτό μιλάει τηλεκό σαν αρχαίοι. Στο 12-9-7 το εκτός έδρας ρεκόρ της Ελλάδας σε προκριματικά Euro Mundial και Nations League μετά το 2010 και πρόσεχε τώρα ένα ωραίο που έχω βρει. Αυτό το βρήκα τελείως. Ναι, ναι. Μετά το 2016 και το φιλικό 1-2 επί της Ολλανδίας. Μασέ. Εκτός έδρας ήταν αυτό. Νομίζαμε ότι η εθνική που ξέραμε πανέφερε. Με Γιαννιώτα πρέπει να είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει κερδίσει, προσέξτε λίγο τώρα, Γιβραλτάρ 2 φορές.
Κύπρο δύο φορές. Μαγαθύριο. Γιατί τα Εστονία τα δύο φορές. Ειρωνικό τόνο. Όχι, δηλαδή, δεν τα λέμε ειρωνικό τόνο. Τα λέμε με φυσιολογικό μου τόνο. Αυτό είναι ο φυσιολογικό μου τόνο. Γιβραλτάρ, Κύπρο. Μπορεί να συμβαδίζει με τον ειρωνικό. Λοιπόν, Αίγυπτο, Ουγγαρία, Φινλανδία και Λιχτενστάιν. Έχει το Σαλάχ, να λες. Δεν έπαιζε. Ναι, αλλά είναι τώρα. Εντάξει, πες και του Αίγυπτο το τέτοιο. Του. Ποιανού. Τον Φαράω. Το τέτοιο, του παλιού που έπαιζε στον Πάοκ. Του Αχμέτ Φαντλάλα σε καμπάλα. Όχι, ρε, του άλλου. Του Μέκοχεντ. Δεν έχει δύο τραπέζι. Α, του Ντολμπά. Του Μακτή Ντολμπά, ορίστε. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουμε κερδίσει. Πώς λέγεται ο Αιγύπτιος, τώρα μου βγήκε. Πώς λέγεται ο Αιγύπτιος, χοντρός ποδοσφαιριστής. Μακτή Ντολμπά. Ωχ, καλό. Μαχμούντ Αμπλεραζέκ Φαντλάλα Σιγκαμπάλα. Και Λιχτενστάιν, έτσι. Μην το αποτιμάσουμε. Μην το αποτιμάσουμε γιατί δεν το κερδίσαμε. Τελευταία παιχνίδια, ναι, αναφέραμε. Δεν έχει νίκη η Ελλάδα στα τελευταία 6 μάτς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Έχει πάρει 2 ισοπαλίες σε αυτό το σερί. Δεν κέρδισε στο τελευταίο παιχνίδι το Λιχτενστάιν. Έφερε 1-1. Εντός έδρας. Ξέρεις τι παράδοση ποδοσφαιρική έχουν στο Λιχτενστάιν. Καλή παράδοση. Στο Σάλας. Είναι ωραία, πιστεύω, να είσαι στο Λιχτενστάιν. Στο Λιχτενστάιν βασικά είναι για ενέσεις. Άμα ζεις στο Λιχτενστάιν, καλά είσαι, γιατί η λογική λέει ότι παίρνεις και εγώ καμιά 30.000 καμιά του. Βάσει λογικής. Εκεί πρέπει να έχουν έξτρα επίδομα για να ζεις εκεί. Ναι, ναι, ναι. Πώς λένε, κάποιοι άλλοι που λένε δεν θέλουμε άλλους, έχουμε πολλούς. Αυτοί λένε ελάτε. Ελάτε, ναι. 30.000 καμιά του, καλά είναι. Κάπως θα βρεις να τα φας όταν φύγεις. Να πω και για την Ιταλία, η οποία έχει κάνει το 6-6 προγραμματικά. Εντάξει, είναι πρώτη στον όμιλο προφανώς, θα βγει πρώτη στον όμιλο. Είναι καλή, παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει κερδίσει το Σεπτέμβριο, κέρδισε Αρμενία και Φινλανδία εκτός έδρας. Εμείς κερδίσαμε τη Φινλανδία. Όχι, χάσαμε. Όχι, αλλά παλιά την έχουμε κερδίσει από παλιά την πήραμε, αλλά ήταν διάφορη. Κέρδισε και την Αρμενία και την Ιταλία. Κέρδισε και την Ελλάδα νωρίτερα, κέρδισε και τη Βοσνία 2-1. Γενικά έχει μόνο νίκες και βγάζει και αρκετά γκολ. Δηλαδή τουλάχιστον 2 γκολ βάζει σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Και κρατάει ακόμα τους μεγάλους ηλικία παίκτες εκεί στην Ιταλία. Έχει αρκετούς. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή δεν έχει κάνει την εκαθάριση τη δικιά μας. Να πούμε λίγο για το δικό μας αυτό που λέει. Ποιος είναι, πες μας, ποιος είναι ο πιο έμπειρος παίκτης μετά από αυτήν την εκαθάριση που κάνει τώρα. Οι δύο πιο έμπειροι αυτή τη στιγμή είναι Αριστοροπόδαρη και είναι κοντή. Είναι ο Σταφυλίδης και ο Φερβατζίδης. Και πόντι μάλλον. Σταφυλίδης παίζει πολύ καλά στο Χόφενχάιμ. Πήρε τώρα διπλό με στο Μόναχο με την Μπάγκερν. Και ο Φερβατζίδης είναι καλός. Και ο Φερβατζίδης είναι καλός, εντάξει. Λοιπόν, είναι πιο έμπειρη των κλήσεων. Αυτό δείχνει και την ανανέωση που πάει να κάνει. Λοιπόν, ο Φετβατζίδης έχει 27 συμμετοχές και ο Φετβατζίδης έχει 26. Ο Φέτφα λέει μάλιστα είναι ο πρώτος σκόρερ. Σταφυλίδης έχει 27 και ο Φετβατζίδης 26. Ναι, ναι. Και ο Φέτφα είναι ο πρώτος σκόρερ των κλήσεων. Έχει 3 γκολ. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή αυτό δεν είναι σαν Παΐσιος που λένε κάποτε θα παίζεις με πρώτο σκόρερ. Α, Παΐσιο έβαλε ο Καρυπίδης τώρα στα κοντά. Ναι. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Άρης Ολυμπιακός, η πρώτη ανάρτηση του Θεόδωρου Καρυπίδη μετά το παιχνίδι είναι Παΐσιος και Παναγία. Είναι σαν να λέει παιδιά την έχουμε γαμίσει. Μασόνι μόνο η Παναγία και ο Παΐσιος. Παναγία, δεν θα την ξαναβρίσεις. Η Παναγία! Μετά το μάτς. Μετά το μάτς, ναι. Μήπως το έκανε για να τάμα, για να βρει προπονητή. Όχι, μετά το μάτς. Ναι, για να βρει προπονητή αυτό. Ή για να βρει προπονητή ή ότι δεν ξέρω τι με Σόνι πλέον. Δεν ξέρω τι να κάνω άλλο. Σιγά, ρε φίλε. Η Παναγία μόνο, δεν γιατί, ξέρω. Ναι. Α, μήπως είναι τέτοιο. Connection για Άγγελο Αναστασιάδη. Άρης πάει, πάει για Άγγελο ο Άρης. Δεν θα πέσει το Χαριλάου. Δεν νομίζω ότι. Και δεν πιστεύω ότι θα πάει και ο Άγγελος. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Καλά, λοιπόν, εντάξει, καλά, ποτέ δεν λες ποτέ. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εδώ να πούμε για αυτή την επιλογή της εθνικής ομάδας. Δεν ξέρω καταρχήν να πω. Πρέπει να το πούμε αυτό. Με τι σκεπτικό το έκανε αυτό. Ναι. Εκτός από αυτό, ναι, δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Φανσίπ ή αν είναι απόφαση των γύρω-γύρω από πάνω. Έτσι, γραμμένοι και όλοι γύρω-γύρω. Τι να πει ο γραμμένος, μην πάει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι λες, παίρνει χαρτάκι ο Φανσίπ. Ναι. Γιατί όχι. Εκεί που του λένε, παιδιά, θέλω να μου πείτε ποια αξιοθέατα να δω. Μαζί με τα αξιοθέατα του έχουν δώσει και την αποστολή. Είναι το χαρτί τα αξιοθέατα και από πίσω λέει κάτι άλλο. Αυτό έχει γίνει στο φροντιστήριό μου μια φορά. Πάμε στο φροντιστήριο, Σάββατο. Είναι στη χρονιά των Πανελληνίων. Σάββατο πηγαίνουμε στο φροντιστήριο για να δίνουμε τεστ. Και υπογράφεται Δευτέρα. Όχι, γενικά τεστ για την πρόοδό μας. Λοιπόν, και έχει δώσει ένα φόμπερο, τώρα δεν θα την ονομάσω, ένα φόμπερο καθηγητρία με ένα σόν όρθιο. Και υποδεικνύεται και από αυτό που έκανε. Μας έχει δώσει το τεστ. Και από πίσω είναι η λύση από το σούπερ μάρκετ. Όχι, α, οι λύσεις. Από πίσω είναι οι λύσεις. Και φυσικά όλοι κάνουμε αυτό. Εννοείται. Και φυσικά αυτή δεν το πήρε σοβαρά μετά γιατί έκανε τη μαλακή αυτή. Και δεν βαθμολόγησε σωστά το τεστ. Εμείς λες και μη φταίει. Και δεν πέρασε κανένα στο πανεπιστήμιο. Εμείς φταίγαμε που αυτό ήταν σόν. Βασικά, εσάς έπρεπε να σας βαθμολογήσει 0 αν κάποιος δεν έκανε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν κοιτάς την κόλα μου! Μην κοιτάς την κόλα μου!
Δεν θα περάσεις. Ναι. Γιατί θα πρέπει να είσαι πολύ βλάκες για να το κάνεις. Υπήρχαν και κάποιοι που δεν το κάνανε, όντως. Για ηθικούς λόγους. Για ηθικούς λόγους και για λόγους προόδου, ρε φίλε. Είναι ένας φίλος μου, δηλαδή, που δεν το γύρισε. Γιατί σου λέει τι νόημα έχει να το κάνω αυτό. Μιλάμε για μαλάκες τώρα, για ηλβία. Σε ποια είναι η ηλβία, ωραία. Εσύ λες δηλαδή ότι του είπαν από πάνω. Έτσι βγήκε και πίσω στην κάμερα, το είπες. Δεν ξέρω αν του είπαν από πάνω, αλλά γιατί όχι, γι' αυτό ξαναλέω. Και γιατί να το πει, α πούμε, ο γραμμένος για το Μανολά που σκοράρει με την Νάπολη. Γιατί το παίζουν λίγο πριμαντώνες. Α, ναι. Ο Σοκράτης και ο Μανολάς είναι αυτοί που κάνανε ψιλομπουρδέλο την ομάδα με τον Άγγελο. Ένας και ένας δυο μου το κάνατε πουτάνα πίσω. Σας το λέω. Δηλαδή, ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι ο Άγγελος την έκανε με αυτούς. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Ότι αυτή αντέδρασε. Το παίξαν λίγο Μαρία Αντουανέτα και οι δύο. Ναι. Δηλαδή και ο Άγγελος. Πάμε. Και σαν, σαν το πάμε δηλαδή. Και ο Σοκράτης. Θέλα να κάνω ρε παιδί μου, πώς το λένε, διαδηλώσεις και συνδικαλιστικά. Όχι συνδικαλιστικά, δεν και καλά, αλλά πιο πολύ ότι η παιδιά με αυτόν δεν βγαίνει άκρη. Είχε την αγάπη, δεν έβγαινε, τι να πούμε. Ναι, παιδί μου, ότι εμείς. Τώρα, όταν είσαι παίξει και λες ή τον διώχνατε, εμείς δεν ξαναρχόμαστε. Εντάξει, είναι λίγο πριμαντώνα. Ναι, αλλά αυτοί και τον διώξαν και τους είπαν να ξανάρθετε. Στο τέλος έγινε αυτό. Ναι. Κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Οκ, να γίνει ρε παιδί μου ανανέωση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλέσει, αλλά δεν μπορεί να αφήνει έξω τους δύο καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος, κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Ανεξαρτήτως το τι κάνω, γιατί στην Άρσεναλ τρώει πολύ πουσλού και ο Σοκράτης φέτος. Εντάξει, δηλαδή μπορεί να κάνει μια κακή χρονιά, δεν είναι. Έχει κριτική φέτος αρκετή στην Άρσεναλ. Αλλά τώρα μιλάμε για την Άρσεναλ που το τελευταίο καλό στόπερ που είχε πρέπει να είναι το 1970. Λοιπόν, είναι γενικά ένα θέμα. Είναι και Άρσεναλ, παιδιά, γι' αυτό εννοείται ότι είμαι φανατικός Άρσεναλ. Φανατικός. Καταρχήν ο σύνδεσμος που τη Άρσεναλ. Είναι από τους ανθρώπους που σε κάθε χώρα έχουν μια ομάδα και την ακολουθούν φανατικά. Αυτό το αστείο που κάναμε μικρή. Τι ομάδα στην Γερμανία, τι ομάδα στην Αγγλία. Μόνο σε δύο χώρες. Άρσεναλ. Δεν είμαι πάρα... στη Γαλλία, δεν είπες ότι είσαι Μομπελιέ. Ποτέ. Βασικά του Λούζου είσαι γιατί πάντα χάνεις. Ποτέ τίποτα. Μου συμπαθώ τη Μαρσέη στη Γαλλία, αλλά μέχρι εκεί. Όπως και συμπαθώ την Άρσεναλ. Μία ομάδα στο εξωτερικό υπάρχει και είναι η Ίντερ, καμία άλλη. Όλες οι άλλες ομάδες οχριούν μπροστά στην Ίντερ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μπροστά στην Ίντερ. Μόνο η Ίντερ υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ξεκινάς ανανέωση βγάζοντας αυτούς τους παίκτες. Για μένα, άποψή μου. Ναι, δεν σημαίνει κάτι, εγώ το λέω. Ναι. Μόνο εσύ το λες και κανείς δεν συμφωνεί μαζί σου. Όχι, εσύ το λες αυτή τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Okay. Εγώ που δεν εκφράζω αυτή την άποψη, ναι. Συμφωνούν πιο πολύ μαζί μου. Το πιθανότερο, ναι. Όταν λες ένα Λόλα, ένα Μήλο, όλοι συμφωνούν μαζί σου. Ναι. Αφού εσύ δεν γίνεσαι ποτέ αριστικός. Ναι. Δεν βάζεις το μαχαίρι στο κόκαλο, τα γύρω γύρω λες. Λοιπόν, να πω το εξής. Αν θες να φέρεις νέους παίκτες, πρέπει με κάποιο τρόπο γύρω τους να υπάρχουν άνθρωποι από τους οποίους θα παραδειγματιστούν. Και από ποιους θα παραδειγματιστούν, από τους καλούς. Από τους αφιλίδη και το Φατζίδη. Όχι από τους αφιλίδη και το Φατζίδη. Κέντρο χαμηλό, κέντρο βάρους. Από τον Μανολά και τον Παπασταθόπουλο. Δηλαδή για μένα είναι λάθος αυτό. Και δεν νομίζω ότι ήταν επιλογή του. Αλλά προφανώς τώρα να μιλήσουμε σοβαρά, εννοείται ότι έτσι διαλύονται οι ομάδες. Δηλαδή θυμίζει λίγο Παναθηναϊκό μετά τη Ριζούπολη. Ο ίδιος ο Φαντσίπ είπε ότι εγώ συνομίλησα με τα παιδιά, τους εξήγησα το σχετικό μου. Εντάξει, μαζί με αυτούς την πλήρωσε και ο Σάμαρης, και ο Σάμαρης δεν κλείθηκε. Λες και ο Σάμαρης ξαφνικά είναι κανένας πολύ μεγάλος που δεν μπορεί να παίζει. Την πλήρωσε και ο Τροσίδης, ο οποίος θα παίζει ούτως ή άλλως. Γενικά υπάρχει λίγο ένα θολό τοπίο. Εντάξει, κλείθηκαν και κάποια νέα παιδιά, να τα πούμε λίγο για αυτά. Έχουν κληθεί. Εντάξει, είπαμε κόπηκε και ο Πασχαλάκης για τον οποίο τα είπαμε. Κλείθηκε ο Διούδης, ο οποίος εντάξει, δεν κάνει και καμιά χρονιά μαγική με Παναθηναϊκό, μην τρελαθούμε. Ίσα-ίσα. Για πρώτη φορά στην Εθνική ο Χατζηδιάκος, ο στόπερ από την Αλκμαρ. Παίρνουμε ελληνικά ονόματα έτσι παλιά σκοπή, 1821 επαναστάσεως. Σεπτέμβριο θα γυρίσω νικητής. Επιστρέφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και εδώ πρέπει να σταθούμε. Όχι ο Φάνης. Όχι ο Φάνης, ναι. Λόκο, 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 λόκο. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος κόπηκε από την ΑΕΚ, έγινε το συγκεκρινικό τότε με την ΑΕΚ. Ναι, με την ανανέωση, ναι. Επίστρεψε στον εαυτό του, επέμεινε, πήγε στη Λακορούνια, παίζει στη Λακορούνια και καλείται στην εθνική ομάδα και το αξίζουν μπράβο αυτού του παιδιού. Success story. Επιστρέφει ο Γαλανόπουλος μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Επιστρέφει και ο Μπακασέτας στην εθνική ομάδα. Και ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος, ο οποίος πρόσεξε τώρα όμως ο Ρέτσος, διπλοθεσίτης. Θα παίξει, θα παίξει πρώτα με την εθνική Ελπίδων, ναι. Στο παιχνίδι το οποίο έχει Ελπίδων, νομίζω. Τι είναι Robocop. Δεν θυμάμαι τι θα παίζει. Όχι, εννοώ back to back θα παίξουν. Θα παίξει με την εθνική Ελπίδων και μετά θα ενσωματωθεί στην εθνική Ανδρών. Οπότε θα παίξει και είναι με την εθνική Ελπίδων. Ότι όταν έχει ένα καλό παίκτη πρέπει να το βάζει να παίξει παντού. Μπορεί να κάνει και το προπονητή άμα λάχει. Σαν τον Τάκη Λουχανίδη που παίζει παντού. Να πω ότι ο Κούτρης κλείθηκε αντί του τραυματία Τσιμίκα, ο οποίος Τσιμίκας τραυματίστηκε στο Χαριλάο με στην νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη. Ο Τσιμίκας ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Καλός, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και ωραίο πόδι και σετ, βοηθάει πολύ μπροστά, είναι καλός και πίσω. Αν δεν ήταν και καμπούρης, να ήταν έτσι, να τα ακόμα καλύτερα. Εντάξει, είπαμε είναι, λοιπόν. Είπαμε είναι σαν το. Σαν αυτόν από το 50-50, ρε. Τον Παραγιό. Τον Παραγιό. Το γραφείο και ιδιών. Λοιπόν, να πω την αποστολή δεν έχει. Το Φανούρι, τον Παραγιό, όπως το λέγα. Φανούρι. Βάλε ένα Φανούρι. Ήρθες αφεντικό. Ποιος είσαι! Φανούρης. Ποιος Φανούρης! Ο Παραγιός. Είχε Παραγιό, Άδης! Πες την αποστολή, ρε φίλε. Πες την αποστολή, ακούσουν τα παιδιά τα ονόματά τους.
Πάρκας, Βλαχοδήμος, Διούδης, Μπακάκης, Γανούλης, Σιώβας, Κούτρης, Σταφυλίδης, Χατζηδιάκος, Λαμπρόπουλος, Σιώπης ή Σιωπής που το γράφεις εδώ, μήπως είναι Σιωπής. Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, Βρουσάη. Βρουσάη, βέβαια. Βρουσάη, να τα λες αυτά. Γαλανόπουλος, Μάνταλος, Κουλούρης Μπακασέτας. Παυλίδης, Ντόνης, Λιμιός, ο οποίος καθώς κάνει καλή χρονιά. Καλή, καλή. Με την άγκη ήταν καταπληκτικός. Φετφατζίδης, Μασούρας και Ρέτσος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε και κάποια πράγματα του Φασίπτη λίγο πιο σοβαρά. Είπε ότι σε ένα χρόνο πρέπει να είμαστε ομάδα και να διεκδικούμε την πρόκριση στο Κατάρ. Έχει την εντύπωση ότι αυτό θα είναι στην ομάδα τότε. Μάλλον. Δεν το έχουν πει, μάλλον. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μας απογοήτευσε τα αποτελέσματα. Θα επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα σε άλλα πράγματα και όχι μόνο σε αποτελέσματα. Δηλαδή πλάκα, ακρόπολη και αυτά. Ναι. Πρέπει να χτίσουμε και για να χτίσεις πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά. Αρτούρε, μη κολαβαράς, δουλεύουμε εδώ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά κλείνει και την πόρτα επιστροφής όλων αυτών. Όχι, όχι, είπε ότι αυτοί δεν αποκλείουμε κανένα. Πώς θα χτίσει χωρίς τους βασικούς παίκτες. Είπε ότι πρέπει να χτίσουμε και να χτίσει πρέπει να ξεκινήσει από χαμηλά. Αυτή είναι η ευθύνη μας να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Γι' αυτό μας προσέλαβε η Ομοσπονδία. Για να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα πάει στο Κατάρ. Και για να είμαι ξεκάθαρος, κανένας δεν είναι εκτός ομάδας. Γιατί ουσιαστικά του είπε επειδή μου ότι παιδιά θέλω να δοκιμάσω σε αυτά τα τέσσερα παιδιά που μένουν. Θεμητό. Θέλω να δοκιμάσω κάποια πράγματα και θα ξαναγυρίσετε. Ναι. Επειδή έχετε σίγουρη τη φανέλα. Ναι, επειδή όταν ξαναγυρίσετε θα παίζετε σίγουρα. Λάθος είναι για μένα και το ξαναλέω γιατί είναι καλό να έχετε τέτοιου παίκτες από το τύριο. Δηλαδή. Ρε φίλε, είναι πιο εύκολη προσαρμογή για όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, είναι άνθρωποι παραστάσεις, δεν είναι. Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να πεις και σε έναν ο οποίος θα τραβήξει το κουπί στα τέσσερα παιχνίδια που η Ελλάδα θα κάνει το σάκο του box, γιατί αυτό θα κάνει. Και εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Δεν ξέρω. Να του πεις μετά, OK, τώρα δεν σε θέλω, θα πάρω πίσω τους άλλους. Γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν ήρθαν και παίζαν καλύτερα στα προβλήματά τους. Ισχύει και αυτό που λες, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα παίζει, τελειώνει τις υποχρεώσεις της με Ιταλία εκτός, Βοσνία παίζει την ερχόμενη Τρίτη εντός. Και μετά τελειώνει τον Νοέμβριο με Αρμενία εκτός και Φινλανδία εντός. Λοιπόν, για τους Ιταλούς να πω ότι εκτός είναι ο Σένσι της Ίντερ, πάρα πολύ καλός παίκτης. Καλά, της Ίντερ θα ήταν. Και όποτε λείπει από την Ίντερ είναι τρομακτική απώλεια και γι' αυτό νομίζω ότι έχασε η Ίντερ. Έκανε φλόκο. Γι' αυτό έκανα το φλόκο, γιατί βγήκε ο Σένσι από το παιχνίδι κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι έκανα, παίζει δηλαδή 90 λεπτά για να μην χάνετε. Όχι, νομίζω ότι χτύπησε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν παίζει ούτε ο Φλορέντσι για τη Ρώμα. Επίσης δεν κλήθηκε από τη Ρώμα. Δεν κλήθηκε ο Ντερόσι που είναι στην Μπόκα πλέον, στην Μπόκα Juniors. Επιστρέφει ο Τζιανόλο. Ο 20χρονος μέσος, ο οποίος πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει μια μάνα. Άστο σου λέω. Ναι. Λοιπόν, βάλε και την τύπησα την δημοσιογράφη την Ιταλίδα τώρα που έγινε τελευταία. Α, που τη φωνάζει να βγάλει τα. Ναι, τα βυζιά έξω, τα βυζιά έξω. Εντάξει τώρα. Συγγνώμη. Μας λέω και κοπέλα. Βάλε πίσω. Το φίλο είναι. Λα τέτε, λα τέτε. Και έκανε έτσι, νο. Όχι, έκανε έτσι. Λοιπόν, ενώ το νέο πρόσωπο είναι ο δεξιός μπακ της Νάπολη, Ντι Λορέντσο. Θέλω να μου πεις αυτό τώρα εδώ, αυτή είναι εδώ την κουμουτσίτσα, πολύ μου αρέσει. Ναι, αυτή είναι ωραία. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στην 60η θέση από 211 ομάδες στην κατάταξη της FIFA, στο FIFA ranking. Εντάξει. Είναι από πάνω μας ομάδες όπως το Μαυροβούνιο. Ναι, πάνω μας, εντάξει. Είναι ομάδες από πάνω μας όπως το Μαυροβούνιο, το Μάλι. Ξέρεις τι. Πάλι θα τα πούμε. Το Μάλι. Κονγκό. Το Μάλι έχει παίκτες μεγάλες. Και εμείς έχουμε. Ρε φίλε, Νάπολη, Άρσεναλ. Ναι, αλλά δεν τους έχουμε στην ειδική όμως. Ναι, σωστό. Λοιπόν, Κονγκό. Τζαμάικα. Get up, stand up. Μας περνάει Τζαμάικα. Μας περνάει, αγόρι μου. Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Και γιατί να μας περνάει άλλο, γιατί όχι. Το Ιράν, μα είναι από πάνω μας. Το Ιράν έχει παραδοσιακά καλή ομάδα, ήταν και στο τελευταίο μου διάλεση, ήσουν. Εγώ δεν ήμουν, όχι. Ήταν στο μου διάλεση. Και παλιά περάσει κιόλας νομίζω. Κάτι πήγε με την Ισπανία, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, είναι από πάνω μας αυτοί όλοι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, βέβαια, αυτοί παίζουν και μεταξύ τους τώρα και πέρα με κάτι κολομάδες. Ναι. Δηλαδή, Τζαμάικα, οι αντίπαλοι είναι το Τρίνιντα και το Τρομπάκο. Δηλαδή, οκ. Okay, καλά, και εμάς, ρε φίλε, είναι η Αρμενία. Αρμενία έχει μέσα Μιχταριάνη. Το Τρίνιντα και το Τρομπάκο τι έχει. Έχει το Γιόγκ. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι λέτε, δεν παίζει ακόμα. Ναι, γιατί δεν παίζει 62. Λοιπόν. Και μας πλησιάζουν, αυτό είναι το καλύτερο. Μας πλησιάζουν από κάτω επικίνδυνα. Επικίνδυνα. Είναι Μπουργκίνα Φάσο. Πες μου να παίξει Μπουργκίνα Φάσο τώρα. Δεν ξέρει κανένα, αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν. Βουλγαρία από κάτω. Ιβάνοφ. Στόιτσκο. Λοιπόν. Βουλγαρία και το Κατάρ. Το Κατάρ πάει να κάνει μουντιά. Κοίτα. Το Κατάρ, αν έπαιζε, θα μας έχει περάσει. Πάει έτσι, δεν παίζει μόνο φίλο. Α, σωστό. Σωστή από την γωνία. Σωστή προσέγγιση. Ένα παίκτη. Αυτό που είναι από το Κατάρ, πώς λέγεται. Όχι, καταραμένος.
Καταριανός ή Κατάριος. Καταριανός. Καταριανός. Να ρωτήσουμε ή τον κύριο Σπυρόπουλο ή τον κύριο Σωτηρακόπουλο. Εντάξει, τον Σωτηρακόπουλο δεν μην το ρωτάς πολλά γιατί τώρα χάνει παίχτες, δεν βλέπει καλά με στο γήπεδο. Είναι περίμενε λίγο, πρότεινε η Λίβερπουλ όμως και με διαφορά. Αυτό τη σχέση με τον Σωτηρακόπουλο και τις μεταδόσεις του. Ο Σωτηρακόπουλος ή σαν Λίβερπουλ για μένα. Στον εαυτό μου. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που μισούμε τη Λίβερπουλ είναι αυτός. Γιατί έχουμε μεγαλώσει με τον Σωτηρακόπουλο να μας κάνει γκεμπελισμό. Γκεμπελισμό μας έκανε ο Σωτηρακόπουλο. Θέλω να πω εδώ κάτι, θέλω πολύ να πω ότι δεν υιοθετώ. Αλλά θα σου δώσω το χέρι γιατί υιοθετώ. Και πελισμό από κάθε μετάδοση, όλα τα κόλπου του Λίβερπουλ να φωνάζει και στα κόλπου που τρώει η Λίβερπουλ να κάνει. Αυτό το κυπελισμό, εγώ γι' αυτό συγχάθηκα τη Λίβερπουλ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη Λίβερπουλ. Γι' αυτό τη συγχάθηκα όμω. Για τον Σωτηρακόπουλο, αλήθεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά τη συγχαίρομαι. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με την ομάδα. Τη συγχάθηκα λόγω του Σωτηρακόπουλου. Αλήθεια το λέω. Το σέμα. Και όχι μόνο. Τώρα απλά και κάνουμε. Ναι, όπως είναι το θέμα τη συζητάμε. Αλλά όχι μόνο, δεν ήταν μόνο Σωτηρακόπουλος, ήταν μόδα κάποτε. Ήταν μόδα. Ναι. Να είσαι δημοσιογράφος και να είσαι Λίβερπουλ. Ισχύει. Όχι, ισχύει. Εντάξει, προφανώς έχουμε απεριόριστο σεβασμό έτσι, για τις γνώσεις του κτλ. Αλλά εντάξει, κόψει κάτι με τη Λίβερπουλ, φλεφτάνε. Εντάξει. Αυτή είναι ομάδα του, φίλε. Εντάξει, δεν έχουμε ομάδα. Εσύ γιατί λες για την Ίντερ. Το ξέρεις ότι σε 20 χρόνια θα λένε οι γενιές YouTuber, οι καινούριοι YouTuber. Θα λένε για σένα. Ότι συγχαθήκαμε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, κάνω μεταδόση της Ίντερ. Όχι, δεν κάνω. Και δίπλα με την κυρία που είδαμε. Λοιπόν, πριν δώσουμε το προγνωστικό, να πούμε www.betarades.gr. Όλα για το στοίχημα με ένα κλικ. Μπαίνετε στο site. Έχουμε αριστερά τα προγνωστικά μας για όλα τα αθλήματα. Τώρα ετοιμάζουμε να εμπλουτίσουμε και εμείς sports. E-sports, βέβαια. Να μπαίνετε να βλέπετε τι να παίξετε Counter-Strike και, έχει και, δυνατό... και LOL και όλα αυτά εδώ. Δυνατό σχετικό στο e-sports, πολύ ασχολούνται. Και παιδιά, να ξέρετε, έχουμε μεταγραφή αεροδρομίου μεγάλο tipster. Ναι, μεγάλο tipster. Πες το. Όχι, ρε, στο μπεταράδι στο e-sports λέω. Α, ναι, και Bet Home φυσικά Charlie. Α, ναι, αυτό. Bet Home Charlie. Βέβαια. Έτσι. Charlie στο Bet Home που έχει ξεκινήσει καλά. Είναι πολύ καλός. Έχει τα, οι πρώτες του μέρες δηλαδή είναι φωτιά. Έτσι, έτσι. Έχουμε εταιρείες που μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, να παίξετε το στοίχημά σας και ό,τι απορία έχετε να μας στείλετε. Δεν πάει. Είσαι τρελός, μωρέ, ας άμε δυο κουβέντες. Μα πουλάω το προϊόν. Το έσπασε την πουλήθρη. Δηλαδή, είσαι τρελός, φίλε. Να μας στείλετε το mail σας, να γράψετε στο 24ωρο chat, live chat του site μας δεξιά. Και φυσικά. Και αν είστε τυχεροί, μπορεί να απαντήσω εγώ ή ο Τέο. Ναι, φυσικά. Βασικά μπορούμε να βάζουμε 10 λεπτά κάθε μέρα και να μπαίνουν και να πέφτουν. Πουλάμε ρε μαλάκα, να πουλάμε τα κορμιά μας. Και προγνωστικά αναλύσεις όλων των αγώνων, τα πάντα. Και ήρθε η ώρα να δώσουμε και το προγνωστικό μας για το match. Ναι, over 2,5 βλέπουμε, παιδιά. Και πολλά γκολ εννοώ. Έτσι, και πολλά γκολ εννοώ. Ναι. Μην πάτε μυαλό αλλού. Επειδή γράφετε πόλεμο. Πόλεμο, δεν λένε. Πολλά γκολ. Πόλεμο θέλετε. Θα τον έχετε. Προσέξτε πάλι τι λέω, μην το πάτε όπου θέλετε. Πόλεμο, δεν γράφει οι εφημερίδες παραμονή του ντέρμπι. Πόλεμο των δύο αντιπάλων, ναι. Για τέτοιο πόλεμο μιλάω. Για γκολ μιλάω και πολλά γκολ. Νίκες. Over 2,5 ή 1,75-1,80. 1,75, εντάξει. Είπαμε, η Ιταλία βάζει σχεδόν πάντα τουλάχιστον 2 γκολ. Η Ελλάδα σχεδόν πάντα τρώει τουλάχιστον 2 γκολ. Οπότε μην λήξει κανένα 2-0. Πάρτε ένα ιατρικό over 2, άμα είναι. Πιστεύουμε ότι θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι. Η Ελλάδα, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να περιορίσει αυτήν την Ιταλία. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν συμβεί αυτό. Νομίζω ότι και η Ιταλία θέλει ακόμα μια καλή εμφάνιση. Παίζει και εντός έδρας μετά τον Ιούνιο, γιατί τον Σεπτέμβριο έπαιξε μόνο εκτός με Ερμηνεία και Φινλανδία. Το μάτς γίνεται στο Ολύμπικο, στη Ρώμη. Τα έχεις γυρίσει εκεί. Έχω πάει Ρώμη, ναι. Στο Ολύμπικο δεν πήγα, αλλά Ρώμη πήγα. Φαντάζομαι θα έχει πολύ κόσμο. Οπότε λογικά η Ιταλία θα έχει πολύ καλή ενέργεια για να πάρει το παιχνίδι. Πιστεύουμε ότι θα φάμε πολλά. Κοινώς αυτό είναι. Εκεί πατάμε. Μάλλον. Πολλά γκολ, έτσι. Το ποδήλατο. Λοιπόν.